Κύριε Δήμαρχε, προφανώς έχετε ξεκινήσει και εσείς την προεκλογική σας εκστρατεία, δεδομένου ότι έχετε δηλώσει ότι θα είστε υποψήφιος, παρά το γεγονός ότι δεν σας δόθηκε η στήριξη του κόμματος. Ασφαλώς θα είμαι υποψήφιος. Εγώ έχω τη στήριξη της κοινωνίας και αυτό μου φτάνει και μου περισσεύει. Εγώ δεν υπήρξα ποτέ παιδί του κομματικού σωλήνα και γι' αυτό και ήταν και αυτή η εξέλιξη, γιατί όπως είπε και ο γραμματέας της νομαρχιακής σε διάφορες συζητήσεις, μα ήταν γιατί, λέει, δεν ήταν συνεργάσιμος. Ο κύριος Τουρνίδης να είναι συνεργάσιμος, να μου τραβούσαν το αυτάκι. Υποταγμένος στο κόμμα δηλαδή. Να βρουν αλλού να τραβήξουν το αυτί. Εγώ αχειράνθρωπος δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή. Μάλιστα. Οπότε προχωράτε. Όχι μόνο προχωράμε, αλλά έχουμε και την αποδοχή της κοινωνίας. Την πλήρη αποδοχή. Και η κοινωνία θα εκφραστεί απέναντι στους μηχανισμούς, απέναντι στην αδικία αυτή που έκαναν, απέναντι στην ατιμία, λένε, η κοινωνία που έκαναν. Γιατί πρόκειται για ατιμία. Υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασίας με τον κύριο Λίτρα? Τι εννοείται? Συνεργασίας προεκλογικής. Προεκλογικής. Εννοώ να... Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Λίτρας, και του το είπανε πολλοί φίλοι, είχε κι άλλη επιλογή. Είχε κι άλλη επιλογή την περιφέρεια, μια χαρά επιλογή την είχε, έτσι. Επέλεξε αυτό, σεβαστό. Άρα αυτή τη στιγμή εγώ έχω δύο κύριους αντιπάλους. Τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Λίτρα. Και πρέπει να τους συγχωρήσω καθόλου. Καθόλου. Είναι αντιπαλή μου. Και για πάνω τις εκλογές θα πάνε να τους δω ως αντιπάλους. Από εκεί και μετά, το να κάνω τον έναν κακό αντίπαλο και τον άλλον καλό αντίπαλο, αυτό πρώτον δεν αρμόζει σε πολιτικό πολιτισμό και δεύτερον, η κοινωνία, οι άνθρωποι που με στηρίζουν εμένα και θέλουν να είμαι δήμαρχος, γιατί με έχουν χαρακτηρίσει ως δήμαρχο των έργων, δεν θέλουν να κάνουν διακρίσεις. Και στην τελική ανάλυση, ο κύριος Σαμαράς και η παράτασή του δεν μου χρωστάει τίποτα. Ο κύριος Δήτρας και η παράτασή του μου χρωστάνε πολλά. Δηλαδή? Τόσα χρόνια του στήριζε. Πολιτικά, ηθικά, ανθρώπινα, οικονομικά, εννοώ την οργάνωση και όλους. Ξέρετε πως ήμουν ο μοναδικός δήμαρχος πρώτος το 2020 στις πρώτες εκλογές, τότε που τάσκεζε η φοβέρα. Τι λέει ο φίλτρατος γραμματεύς της νομαρχιακής, τον οποίο στήριξε. Και επειδή εγώ λειτουργώ πολιτικά, δεν το στήριξε γιατί ήταν όμορφο παιδί, ούτε γιατί χωρέει καλό ζευγάρι. Και γιατί να ψήφισα τον Γιώργο τον Ξενάκη, γιατί ήταν κακό παιδί. Ο Γιώργος Ξενάκης ήταν φίλος μου. Και παραμένει φίλος μου. Ο Τουρνίδης δεν ήταν φίλος μου. Απλά εγώ τον στήριξα γιατί υποτίθετο πως στήριζε την πολιτική Παπανδρέου που υποτίθεται πως μιλούσε για τη δημοκρατία των άριστων και όχι των αρεστών.